Κλασικά πλέον ο Κώστας Κουλαρίκης κοντά μας, γιατί και τα υπόλοιπα παιδιά νιώθουν έτσι λίγο με την κάμερα κάπως, αλλά γιατί και ο Κώστας έχει μια εμπειρία και νομίζω ότι και σήμερα έπαιξε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι Μπενίτσες Βολίδα. 1-1 τελικά το σκορ. Στα τελευταία δευτερόλεπτα η ομάδα του Μανώλη Ροκίδη πέτυχε την ισοφάριση. Είπε ο Μανώλης Ροκίδης σε δηλώσεις του ότι αξίζατε τη νίκη και ότι είσαστε μια ομάδα που δεν θα έπρεπε να είναι εδώ που είναι. Ναι, δυστυχώς αυτό που λέτε είναι. Και ευχαριστούμε και τον κύριο Μανώλη, γιατί η ομάδα μας είχε πάρα πολλούς τραυματισμούς από την αρχή της χρονιάς. Και όχι ένας-δύο τραυματισμοί, τέσσερις τραυματισμοί σοβαροί. Και μας άφησε πίσω πάρα πολύ, και ειδικά στον πρώτο γύρο. Και την πληρώνουμε γιατί δεν έχουμε τους παίχτες να αναπληρώσουμε τα κενά. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά παιδάκια από τις ακαδημίες και προσπαθούμε όσο μπορούμε να καλύψουμε τα κενά. Αυτό μας πήγε πάρα πολύ πίσω. Mm-hmm. Και τώρα κυνηγάμε βαθμού συνέχεια και βαθμό όσο μπορούμε. Τουλάχιστον να πάμε στα μπαράζ. Στα μπαράζ θα πάμε. Επειδή έχω και εμπειρία από τα μπαράζ, το θέμα είναι να είσαι έτοιμο στα μπαράζ. Mm-hmm. Να είναι η ομάδα έτοιμη στα μπαράζ. Και πιστεύω εμείς έχουμε και την εμπειρία και πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι στα μπαράζ. Πάντω σήμερα μπορούσατε να είχατε πετύχει και άλλο γκολ, είχατε ευκαιρίες. Ναι, έτσι. Σήμερα είχαμε ευκαιρίες, η μπάλα τιμωρή. Έκαναμε ένα λάθος δικό μας. Συνεχίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω το παιχνίδι. Συνεχίζουμε, έχουμε άλλα 3 παιχνίδια μπροστά μας. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε βαθμούς ή βαθμούς όσο μπορούμε και συνεχίζουμε. Ακουραστός, εσύ μετά από τόσα χρόνια. Τι να κάνω και εγώ, εντάξει, προσπαθώ όσο μπορώ να βοηθάω και εγώ με την ομάδα από την πλευρά μου. Προσπαθώ, τι να κάνουμε. Πιστεύεις τελικά θα επιτευχθεί ο στόχος σωτηρίας και παραμονής? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε αν θα γυρίσουν και τα άλλα παιδιά τώρα τέλος, μετά τέλος της αγωνιστικής περίοδου θα έχουν έρθει και τα παιδιά και πιστεύω θα είμαστε πιο δυνατοί στα μπαράζ. Και πιστεύω να πάμε όλα καλά. Και πιστεύω ότι θα πάνε. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Να είστε καλά και εσείς, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πάμε, παιδιά, μπορούμε, πάμε. Ευαλία, πάρε παιδιά. Έλα στο πέναρτι. Η χρυσή αλλαγή και την ομάδα της Βολίδας είναι ο Βασίλης Οπιώνης. Είναι κοντά μας. Μόλις μπήκε, δεν νομίζω να συμπληρώθηκε λεπτό. Πέτυχε ένα πολύ ωραίο γκολ για τους φιλοξενούμενους και είχε ευκαιρία και για άλλο γκολ. Τέλος πάντων, Μπενίτσες Βολίδα 1-1. Αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα. Πώς έβλεπες το παιχνίδι μέχρι να μπεις μέσα? Το παιχνίδι για τις δύο ομάδες ήταν δύσκολο και πιστεύω ότι ήταν και δύο ομάδες πάρα πολύ καλές μέσα. Mm-hmm. Παίξαν και δύο ομάδες καλά, είχαν και δύο ευκαιρίες. Αλλά όταν βλέπεις το παιχνίδι απ' έξω, αρχίζει και ανεβάζει ένταση. Γι' αυτό είδα και στο τέλος είχα αρκετή ένταση, ήθελα να την βγάλω όλη. Ο Μανώλης Ροκίδης μου έκανε εντύπωση γιατί είπε ότι είσαστε μια ιστορική ομάδα και δεν αξίζει να βρίσκεστε σε αυτές τις τελευταίες θέσεις και ίσως αξίζετε σήμερα και την νίκη. Σήμερα λέγαμε πως την αξίζαμε την νίκη. Την είχαμε την νίκη στα χέρια μας, αλλά τελευταία στιγμή από ένα λάθος. Τα καταφέραμε μάλλον να πάρουμε την ισοπαλία. Δεν γίνεται να τα καταφέρουμε αντίπαλοι αυτό, μόνο εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε σαν ομάδα. Από εδώ και πέρα, όπως φαίνονται τα πράγματα, θα μπείτε στη διαδικασία των μπαράζ, είναι δύσκολη αυτή η διαδικασία? Τώρα θα μπούμε στη διαδικασία. Όλοι σαν ομάδα και σαν παιδιά έχουμε να συγκροτηθεί. Κλήθηκα και εγώ να βοηθήσω τη Βολίδα μετά από πάρα πολλά χρόνια που έχουν αποκτήσει μπάλα. Ό,τι μπορούμε κάνουμε σαν παίκτες και στο γήπεδο και στον αγωνιστικό χώρο. Και ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, να μην έχουμε κάποιο θέμα μετά και σαν ιστορικός σύλλογος που είμαστε να συνεχίσουμε στην Α1. Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Κοίτας κοντά μας, η ομάδα του Μπενίτσες αντιμετώπισε την ομάδα της Βολίδας. Ένα παιχνίδι που είχε πάρα πολύ ένταση. Η ομάδα των Μπενίτσων κατάφερε στα τελευταία δευτερόλεπτα ουσιαστικά να ισοφαρίσει. Τελικό σκορ 1-1. Μανώλη, το παιχνίδι πώς το είδες? Το παιχνίδι ήταν για μη καρδιακούς. Όπως είδες και εσύ, τελευταίο λεπτό ισοφαρίσαμε και έχουμε τώρα πλέον σοβαρές ελπίδες για την παραμονή μας. Το παιχνίδι ήταν μοιρασμένο, υπήρχαν νεύρα, υπήρχαν άγχος, γιατί και για τη Βολίδα ήταν πολύ σημαντικό και για μας ήταν σημαντικό. Εσείς προερχόσασταν και από μία ήττα με τους Παξούς, οπότε... Εμείς προερχόμαστε από τρεις ήττες που δεν έπρεπε να γίνουν, mm-hmm. αλλά στο ποδόσφαιρο το ένα και ένα δεν κάνουν δύο, καταλαβαίνετε. Και όπως είναι τα πράγματα τώρα στο τελευταία παιχνίδια πολύ δύσκολα, όλες οι ομάδες δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό. Εμείς λοιπόν μετά από τα τρία άσχημα αποτελέσματα που είχαμε με Όλυμπο, με Κάβο και με τους Παξούς, έπρεπε πάση θυσία να πάρουμε βαθμούς. Ήμασταν τυχεροί που το γκολ επετεύχθη
στα 93-92, δεν θυμάμαι. Η θέση βαθμολογική, αυτή η 7η που είχατε μέχρι τώρα με 21 βαθμούς, τώρα πάτε στους 30. Δεν είναι ασφαλείας όσον αφορά την παραμονή σας? Δεν είναι ασφαλείας. Θέλουμε ακόμα εμείς τουλάχιστον 3 βαθμούς. Έτσι τα έχουμε υπολογίσει. Mm-hmm. Ενδεχομένως και 4. Ναι. Για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεν έχει τελειώσει ακόμα και βλέπετε ότι τα τελευταία παιχνίδια φέρουν πράγματα τα οποία δεν τα περιμένει κανείς. Mm-hmm. Δηλαδή ο Όλυμπος κέρδισε τις Νυφές. Ναι. Ο Κάβος δυσκολεύτηκε από τον Κρόνο. Πάντως, αν δει κάποιο τοπικό παιχνίδι, θα δει πολλή ένταση, πολλές μάχες, σώμα άγχος, με σώμα, πολύ άγχος. Ποιότητα μηδέν. Ναι. Ποιότητα μηδέν. Μηδέν ποιότητα. Άγχος, νεύρα και μονομαχίες σώμα με σώμα. Από εκεί και πέρα, όποιος μπορεί να διαχειριστεί το παιχνίδι καλά, όποιος έχει καθαρό μυαλό και μια τακτική. Mm-hmm. Πειθαρχημένη, θα μπορεί να τα βάλει πέρα. Αλλά το θέμα είναι ότι παίζει ρόλο και η τύχη. Θέλω να μου πεις και δύο λόγια για τη Βολή. Δεν είναι μια ομάδα που την ξέρεις, ιστορική ομάδα, κινδυνεύει φέτος. Η ομάδα, όπως γνωρίζεις, ήμουνα ναι. 2-3 χρόνια. Μου είναι πολύ συμπαθής η ομάδα και δεν ξεχνάω τις μέρες που mm-hmm. πέρασα εκεί. Πιστεύω όμως ότι την έχουν παρατήσει την ομάδα της Βολίδας. Αυτή η μεγάλη. Οι παράγοντες ενδεχομένως βαρεθήκανε, ενδεχομένως στέγνωσε η τσέπη τους, ενδεχομένως και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά δεν επιτρέπεται η Βολίδα να είναι μόνη της ακέφαλη, χωρίς συμβούλιο, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο. Συγχαρητήρια στα παιδιά, τα οποία έχουν προσφέρει τα πάντα σε αυτή την ομάδα. Σήμερα αξίζανε να κερδίσουν, γιατί όπως είδατε και το γκολ που μπήκε είναι τελείως τυχερό, αλλά θα μπορούσαμε κι εμείς άνετα να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι πιο μπροστά. Mm-hmm. Με 2-3 ευκαιρίες που κάναμε παράλληλα στο τέρμα και το αστείο γκολ που βάλανε. Αλλά το ποδόσφαιρο τα έχει αυτά. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε ικανοποιημένοι που πήραμε αυτό το πόντο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Κώστας Γιαννιώτης κοντά μας από την ομάδα των Μπερινζών, η οποία ομάδα κατάφερε στα τελευταία δευτερόλεπτα να ισοφαρίσει 1-1 τη Βολίδα σε αυτό το πολύ κρίσιμο παιχνίδι εδώ στο γήπεδο της ΕΠΣ, στο Κανόνι. Πες μου λίγα λόγια για το παιχνίδι. Ήταν ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου. Το ήθελε πολύ και η αντίπαλη ομάδα. Καταρχήν συγχαρητήρια να πούμε και στις δύο ομάδες. Σε αθλητικά πλαίσια παίχτηκε. Στο τέλος καταφέραμε να είμαστε τυχεροί. Δεν ξέρω πώς έγινε, αφού όταν έπιασε ο τερματοφύλακας την μπάλα είχα γυρίσει. Έλεγα πάει, τελείωσε τώρα και λέω μία σ' ακούω γκολ. Τέλος πάντων, το παιχνίδι ξεκίνησε να ήταν λίγο στο πότο, είμαστε λίγο καλύτεροι στην αρχή. Μετά ισορροπήσε η Βολίδα, έχασε ευκαιρίες. Στο δεύτερο μήχρονο μπήκαμε λίγο καλύτερα, ισορροπήσαν. Γενικά στο ίδιο ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το θέλανε και οι δύο, θα πήγαινε στο γκολ. Εμείς ευτυχήσαμε, πήραμε στο τέλος. Με αυτό τουλάχιστον παλεύουμε να μην μπλέξουμε σε μπαράζ, γιατί ξέρουμε όλοι αρχίζουν οι δουλειές τώρα όλα αυτά και δεν είναι ωραία διαδικασία να πας. Οι 30 βαθμοί που έχετε δεν είναι ασφαλεία αυτή τη στιγμή? Όχι, πιστεύω θέλουμε ακόμα άλλο ένα τρίποντο για να είμαστε και μαθηματικά. Όταν τελειώσει το ποτάλιμα θα πω για ποιο λόγο δεν φτάνουν οι 30 βαθμοί. Τώρα ακόμα είναι νωρίς. Γιατί καταρχήν δεν αξίζει η ομάδα σαν τη Βολίδα, σαν τον Όλυμπο να σε αυτές τις θέσεις. Σωστά. Επειδή έχω τύχει να παίξω. Ο Μανώλης Δρογκίδης είπε ότι ίσως να άξιζε και η Βολίδα την νίκη σήμερα. Παίξε πάρα πολύ δυνατά και είναι μια ομάδα που αξίζει. Σας είπα και πριν ότι ήμασταν τυχεροί στο τέλος. Που δεν ξέρει κανένας, δηλαδή και τους ίδιους παίχτες της Βολίδας να ρωτήσουμε πώς έγινε αυτό, δεν θα ξέρει κανένας να πει τι έγινε. Ήμασταν πολύ τυχεροί. Από αυτό σωθήκαμε, δηλαδή εκεί αν χάναμε θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Mm-hmm. Τώρα διαχειριζόμαστε ακόμα την τύχη. Μετά από τρεις ήττες, μια νίκη είναι σημαντική και ψυχολογικά, έτσι. Θα ήταν, ναι, δεν το συζητάω, θα ήταν διαφορετικά πολύ. Αλλά εντάξει, τώρα στο τέλος όλες οι ομάδες παλεύουν για το καλύτερο. Λένε ότι αν δεν μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον να μην χάσεις. Οπότε τα καταφέρατε σήμερα. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το είπαμε. Πάντως όμως και η ομάδα μου, θέλω να πω ότι παρόλο που κάναμε μια κοιλιά, δεν της αξίζει δηλαδή να παλεύει τελευταίες αγωνιστικές. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.